μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει μια δουλειά που να του φαίνεται σπουδαία, που να του φαίνεται καλή, προσοδοφόρα κτλ. Εάν δεν ξέρεις ποιος τελικά θα την τρέξει, τότε υπάρχει περίπτωση η πιο ωραία δουλειά που κάποιος συνέλαβε στον κόσμο να αποτύχει πλήρως. Θέλω να πάω και σε μια πιο προσωπική ερώτηση. Η Optima Bank μετράει δύο χρόνια ζωής. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η συνταγή της επιτυχία που εσείς εφαρμόζετε. Νομίζω ότι ε, ίσως να ακούστω κοινότυπος. Αλλά ναι, ε, είναι ο παράγων άνθρωπος. Θεωρώ ότι στην Optima Bank έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους. Ξέρετε κύριε Φόσκολε... Μπορεί κάποιο να θέλει να κάνει μια δουλειά που να του φαίνεται σπουδαία, που να του φαίνεται καλή, προσοδοφόρα και τα λοιπά. Εάν δεν ξέρεις ποιος τελικά θα την τρέξει, τότε υπάρχει περίπτωση η πιο ωραία δουλειά που κάποιος συνέλαβε στον κόσμο να αποτύχει πλήρως. Με άλλα λόγια, Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι στην Optimum Bank ήμασταν ίσως τυχεροί στο να έχουμε ένα πολύ πλούσιο μια πολύ πλούσια ομάδα ανθρώπων που όπως είπαμε νοιάζονται αλλά και γνωρίζουν και σκέφτονται και τυραννιούνται για το πώς θα κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Και για το πώς θα κάνουν καλύτερα πράγματα. Άρα εγώ λέω ότι σύμφωνα με τη συνταγή όταν θέλεις να κάνεις μια δουλειά πες μου ποιος θα την κάνει εμείς την ακολουθήσαμε θεωρούμε ότι πήραμε ανθρώπους θα έλεγα μάλλον από όλο το τραπεζικό στερέωμα είχαμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε εξαιρετικά καλούς ανθρώπους δουλεύουν με χαρά και με αυταπάρνηση και αυτό αντικατοπτρίζεται φυσικά στην ικανοποίηση του πελάτου. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλές εταιρείε που τρέχουν και κάνουν έρευνες ικανοποίησης πελατών. Πολύ χρήσιμες και πολύ καλές. Σημαντικό είναι να έχουμε έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων. Διότι εγώ πρεσβεύω ότι ένας στενοχωρημένος, κακοδιάθετος, μουρτζούφλης εργαζόμενος αποκλείεται να κάνει έναν πελάτη χαρούμενο. Αποκλείεται να τον κάνει να πετάει. Αποκλείεται να τον κάνει απόστολο της Optima Bank στην οικουμένη. Ε, η οι δικοί μας εργαζόμενη, η δική μας ομάδα, το δικό μας ανθρώπινο δυναμικό, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει. Και αφού ξεχωρίζει, το μεταδίδει και αυτό στην ικανοποίηση του πελάτου μας.